Είστε στο κώδικα ζωής της Δέλτα Τηλεόρασης. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ροδόπης, τον κύριο Στάθη Κεφαλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κεφαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ να είστε καλά. Με έναν πολύ ωραίο τίτλο. Κώδικα ζωής. Και ωραίο λογότυπο. Κύριε Κεφαλίδη, Αναπτυξιακή Ροδόπης μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια να ακούμε και να γράφουμε και να κάνουμε συνεντεύξεις για θέματα που είχαν σχέση με την ανάπτυξη. Με τον πρωτογενή τομέα, με τον δευτερογενή τομέα, με τις υποδομές, με προτάσεις αναπτυξιακές για την περιοχή. Τα τελευταία χρόνια όμως είδαμε λίγο να μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και το δικό σας προς ένα project που ήταν, θα έλεγα, πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Ήταν το Μέγαρο Μουσικής. Ξαφνικά ακούσαμε τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ροδόπης να μας μιλάει για ένα Μέγαρο Μουσικής. Ήταν μία έκπληξη, μεγάλη νομίζω, και καταφέρατε μετά από μια σκληρή και επίπονη δουλειά να βάλετε την Θράκη και την Κομωτινή ιδιαίτερα στα site της Νέας Υόρκης. Μετροπόλιτον Όπερα. Μετροπόλιτον Όπερα. Πώς το καταφέρατε αυτό, θα μας εξηγήσετε. Το καταφέραμε πρώτα απ' όλα με αγάπη. Το πρώτο βασικό πράγμα είναι η αγάπη που είχαμε για αυτό που κάνουμε. Το Μέγαρο είναι και αυτό ακόμη ένα σχέδιο. Είναι ένα project. Το οποίο εμείς διαγνώσαμε ότι αυτό το project το χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ διαχρονικό, πάει από πολλά χρόνια πίσω, πάει από το 1950 τόσο, όπου ήθελε η τοπική κοινωνία να δημιουργήσει έναν πολυχώρο πολιτισμού. Φτάσαμε το 85, απέτυχε η περιφέρεια τότε, δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει το έργο και ξαφνικά ευρεθήκαμε εμείς το 2005 περίπου, όπου με συνένεση τότε της Νομαρχίας είπαμε ότι θα μπούμε μπροστά για να καταθέσουμε και να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση του Μεγάρου για αναπτυξιακή ροδόπηση. Γιατί ξαφνικά, όπως είπατε πολύ σωστά, διότι τα έργα τα οποία φτιάχνουμε εμείς δεν μας αρέσει να τα δημοσιοποιούμε πριν τα ολοκληρώσουμε. Δεν μας αρέσει η ανάπτυξη της φωτογραφίας. Να βγαίνουμε πολλές φωτογραφίες ή το μυστρί. Μας αρέσει ουσιαστικά να φαίνεται το έργο όταν έχει ολοκληρωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Ένα έργο να φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί παρά όταν έχει σχεδιαστεί. Γι' αυτό και το είδατε ξαφνικά. Τώρα, όσον αφορά και τη Μετροπόλιταν, ήταν κάτι το οποίο θεωρώ ότι μας βοήθησε πολύ. Ήταν χώρος ο οποίος είχε τις προδιαγραφές για να προβάλλει αυτό τις όπερες από τη Μετροπόλιτα Όπερα της Νέας Υόρκης. Βασικά, αυτό να πούμε, ότι η Μετροπόλιτα Όπερα δεν δίνει σε οποιονδήποτε. Πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ακουστικής, μηχανημάτων, γιατί γίνεται σε real time, σε πραγματικό χρόνο, μετάδοση από τη Νέα Υόρκη η όπερα εδώ. Τα είχαμε όλα αυτά και μπήκαμε και πολύ σωστά το είπατε, για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Να μπούμε στα site της Νέας Υόρκης. Ο κόσμος υποδέχτηκε, νομίζω, έτσι με έναν πολύ θετικό τρόπο την παρουσία του Μεγάρου. Υπήρξαν όμως και αντιδράσεις. Είναι καταγεγραμμένες, ακούσατε κι εσείς την άλλη άποψη που λέει ότι αυτό είναι μια επιλογή που συνδέεται με ελιτισμό. Είναι ελίτ το Μέγαρο Μουσικής. Ότι η περιοχή της Θράκης είχε ανάγκη από άλλες επιλογές και όχι από ένα μέγαρο. Κυρίως αυτή την συγκεκριμένη περίοδο που τα πράγματα είναι δύσκολα. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ πρώτα απ' όλα ακόμα περιμένω να μου απαντήσουν ποιες είναι οι άλλες επιλογές. Έτσι. Δηλαδή, τι άλλο ήθελε το οποίο στέρεσε το Μέγαρο. Αυτή την ώρα το Μέγαρο είναι ένας πολυχώρος πολιτισμού. Δεν νομίζω ότι στέρισε κανένα κονδύλι από πουθενά αλλού. Κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι έχουμε μία Εγνατία. Σκέφτηκε κανένας αν στην καθημερινότητά μας, λέω, πόσο βοηθάει τον απλό πολίτη μια Εγνατία? Για να το σκεφτούμε, δισεκατομμύρια έχουν ξοδευτεί για μία Εγνατία. Το Μέγαρο είναι κάτι το οποίο φέρνει κάτι προϊόν πολιτισμού, φέρνει ανάπτυξη, φέρνει θέσεις εργασίας την ίδια ώρα την οποία εργάζεται. Είναι κάτι πιο οικείο. Ο ελιτισμός τώρα. Νομίζω ότι μιλάνε οι αριθμοί. Έχουμε ξεπεράσει τους 30.000 κόσμους που το είδε. Και όταν λέω 30.000 κόσμους, εννοώ μουσικά σχολεία που παίξαν μέσα. Κάθε φορά που παίζει ένα μουσικό σχολείο, δεν νομίζω να είναι ελίτ. Σύλλογοι οι οποίοι ξεδιπλώνουν φολκλωρικά ή παραδοσιακές εκδηλώσεις. Νομίζω ούτε αυτή είναι ελίτ. Εκδηλώσεις αλληλεγγύης Ερυθρού Σταυρού για φιλανθρωπικούς λόγους. Ούτε αυτό είναι ελίτ. Σε κάθε περίπτωση, ένας τέτοιος πολυχώρος είναι ένας χώρος που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το ελίτ το λες εάν το φτιάχνεις μόνο για συγκεκριμένα πράγματα και για συγκεκριμένους ανθρώπους. Παράδειγμα, θα ήταν ελίτ αν κάνουμε εκδηλώσεις πολύ ακριβές.
ή εκδηλώσεις πολύ ιδιαίτερες, που δεν απευθυνόταν σε πολύ κόσμο. Τότε ναι, θα είχαν δίκιο. Αλλά όπως βλέπετε, το λειτουργούμε έτσι ώστε να είναι για τον. Για να καλύπτει όλες τις ανάγκες της κοινωνίας και ακόμη έχουμε καλύψει το 30% των δυνατοτήτων του Μεγάρου. Είπατε κάποια στιγμή ότι σε δύσκολες περιόδους πολλές περιοχές επιλέγουν να δημιουργήσουν εστίες πολιτισμού, όπως ένα Μέγαρο, όπως ένα συνεδριακό κέντρο, όπως επιλογές άλλες που συνδέονται με τον τοπικό πολιτισμό για να δώσουν γρήγορη ανάπτυξη. Αυτό πώς το αιτιολογείτε? Κοιτάξτε, το αιτιολογώ πολύ απλά. Ας δούμε. Και η διεθνή βιβλιογραφία το λέει, όταν θες σε μια περιοχή η οποία θέλει ανάπτυξη, πρέπει να δημιουργήσει συγκέντρωση. Συγκέντρωση κεφαλαίων χρημάτων, συγκέντρωση κόσμου, τεχνογνωσίας και το κυριότερο, συγκέντρωση ενδιαφέροντος. Να συγκεντρωθεί το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένη περιοχή. Τι κάνει ένα συνεδριακό κέντρο? Τι κάνει? Τα συγκεντρώνει όλα αυτά. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μια παράσταση, ένα συνέδριο κρατάει από μία μέρα έως μία εβδομάδα. Τι γίνεται όμως μέσα σε αυτό? Συγκεντρώνονται πάρα πολλά κεφάλαια. Και αυτόματα συγκεντρώνονται πολλές δραστηριότητες. Δηλαδή, όταν τελειώνει μια παράσταση, ο κόσμος πηγαίνει στις ταβέρνες της περιοχής, πηγαίνει στα ξενοδοχεία, κινείται κόσμος για να δει την παράσταση, που σημαίνει βάζει βενζίνη, κινούνται αυτοκίνητα. Γύρω λοιπόν από μια λειτουργία ενός Μεγάρου υπάρχουν πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν κάνεις μια βιομηχανική περιοχή, θες χρόνο να γίνει βιομηχανική περιοχή. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστό να γίνει βιομηχανική περιοχή, δεν λέω αυτό. Αλλά το κάνουμε γιατί φέρνεις γρήγορη ανάπτυξη, λέμε, τα συνεδριακά κέντρα. Χρειάζεται να περιμένεις να ρημοτομήσεις το συγκεκριμένο χώρο, να προσελκύσεις επιχειρήσεις, να χτιστούν οι επιχειρήσεις. Ενώ με έναν πολυχώρο πολιτισμού έχεις γρήγορη ανάπτυξη. Γι' αυτό και σε πολλές περιοχές, παράδειγμα, ας δούμε τώρα στην περιοχή του. Μου έρχεται στο περιοχή της Αγγλίας. Ή στην Σκωτία, όπου γίνονται μεγάλα πολιτιστικά κέντρα. Λοιπόν, στην περιοχή της, σε αρκετές περιοχές, τώρα δεν μου έρχεται στην Αγγλία, όπου υπάρχουν πολιτιστικά κέντρα ή δεν είναι απαραίτητο κάποιο πολιτιστικό κέντρο, όταν γίνεται ένα θεματικό πάρκο. Που είναι και αυτό σε σχέση με τον πολιτισμό. Τι φέρνει ένα θεματικό πάρκο? Φέρνει κόσμο που το επισκέφτεται, φέρνει κόσμο που μπαίνει μέσα, φέρνει πολύ κόσμο και πολλά επαγγέλματα και γύρω από αυτό. Νέες τεχνολογίες για να λειτουργήσει. Φανταστείτε ότι το Μέγαρο Μουσικής έδωσε νέα επαγγέλματα ηχοληψίας, σκηνής, διαχείριση του Μεγάρου, το οποίο δεν υπήρχαν. Το Μέγαρο έφερε την όπερα. Ναι. Δεν φέραμε όπερα όμως ακόμα. Εντάξει. Τη σύνδεση. Αυτό είναι το αποθυμένο μας. Δεν φέραμε ακόμα όπερα. Τη σύνδεση. Μπορεί στη γη του Ορφέα να επιλέξει το Μέγαρο να προτείνει project και παραγωγές που συνδέονται με τις βαθιές ρίζες του πολιτισμού της Θράκης, κύριε Κεφαλίδη? Φυσικά. Υπάρχει ένας τέτοιος προσανατολισμός? Όχι το Μέγαρο. Οι τοπικοί φορείς. Δηλαδή, όταν έχεις ένα εργαλείο, το Μέγαρο είναι εργαλείο, το οποίο έχει άπειρες δυνατότητες. Πολιτιστικοί φορείς μπορούν αυτήν την ώρα να ξεδιπλώσουν την παράδοση με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να την παρουσιάσουν σαν πολιτιστικό προϊόν στο Μέγαρο. Και το κάνουν τώρα. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν πολιτιστικοί φορείς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν δρόμενα. Όχι τα απλά χορευτικά που ξέρουμε, αλλά δρόμενο. Το οποίο να έχει και το χορό μέσα, αλλά έχει και το δρόμενο. Και να ξεδιπλώσουν και να παρουσιάσουν πλέον την παράδοση με έναν άλλο τρόπο, όπως το απαιτεί και τους δίνει δυνατότητα το Μέγαρο. Γιατί είναι μόνο να χορέψουν, να σπάνε και σε μια εξέδρα. Το έχουν δει αυτό, έχουν συζητήσει μαζί μας και το κάνουν. Αυτό λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτούς οι οποίοι με εργαλείο το Μέγαρο μπορούν να αρχίσουν να ξεδιπλώνουν αυτήν όλες τις ιδέες τους. Γιατί η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η ιδέα γίνεται ανθρώπινη δημιουργικότητα και μετά επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα λέμε βγάζουμε ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το δώσουμε στον κόσμο. Τώρα, αν το δώσουμε δωρεάν ή αν πάρουμε εισιτήριο, είναι άλλο θέμα αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το Μέγαρο δίνει αυτή τη δυνατότητα την παράδοσή μας να την ξεδιπλώσουμε και να την αναπτύξουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι, εμείς είμαστε ανοιχτοί και ήδη σας είπα ότι προχωράμε με πολιτιστικούς συλλόγους αυτό. Η γκάιντα του Δημοτήχου δηλαδή θα ακουστεί στο Μέγαρο, κύριε Κεφαλίδη? Νομίζω ότι έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, θα ξαναακουστεί. Θέλω να πω ότι θα υποστηρίξετε αρκετά τοπικές δημιουργίες με ρίζες στο παρελθόν και με την ιστορία και με τον πολιτισμό και με αυτό που λέμε με τη γη του Ορφέα, με έναν τρόπο έτσι έντονο που να δώσει ένα στίγμα. Σας απαντώ ναι. Γιατί κοινωνίες οι οποίες δεν ξεκινούν και δεν πορεύονται με βάση τον πολιτισμό τους και την παράδοσή τους,
έχουν ημερομηνία λήξης. Από εκεί αρχίζουμε. Εμείς την όπερα τη βρήκαμε. Αλλά έχουμε εμείς αυτή την ώρα, η όπερα τι ήταν, ένα λαϊκό είδος διασκέδασης, το οποίο μετά έγινε ελιτίστικο. Εμείς είχαμε άλλα είδη εδώ στην περιοχή μας. Αυτά εδώ τα πράγματα μπορούμε και αυτά να τα παρουσιάσουμε μέσα στο Μέγαρο. Σας απάντησε λοιπόν ναι, εγώ το θέλω μεγάλη χαρά, και όχι μόνο η γκάιντα, η λύρα, η ποντιακή και οτιδήποτε άλλο παραδοσιακό έχει να δόξει, όλη η Θράκη μας να ξεδιπλωθεί μέσα στο Μέγαρο με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε το διαφορετικό. Δηλαδή όταν έχεις ένα Μέγαρο, να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Όχι όπως τα έκανες τόσο καιρό. Αυτό είναι το μεγαλείο του πολιτισμού, είναι ότι σε κάνει καινοτόμο. Σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Και ο άνθρωπος που σκέφτεται διαφορετικά είναι αυτός που πορεύεται και διαφορετικά, έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο μετά του πολιτισμού. Γιατί πας να δεις μια έκθεση μοντέρνας ζωγραφικής? Γιατί το μυαλό σου ξεμπλοκάρει. Δεν χρειάζεται να το καταλάβεις. Μόνο που βλέπεις τα χρώματα, τα διαφορετικά πράγματα, ξαφνικά το μυαλό αρχίζει και ξεμπλοκάρει. Και όταν βγεις την άλλη μέρα, σκέφτεσαι διαφορετικά και βρίσκεις λύσεις πιο εύκολα στα πράγματα. Αυτή είναι η έννοια του πολιτισμού. Η έννοια του πολιτισμού είναι ότι φεύγεις πλέον από το νούμερο 1+1=2. Γιατί στην ανθρώπινη ζωή 1+1 δεν κάνει 2. Κρατώ το ότι δεν είστε elite. Κρατώ το ότι ανοίγετε με σοβαρότητα το Μέγαρο στην τοπική δημιουργία και στην τοπική κοινωνία. Πάμε σε ένα μικρό... Και καλούμε. Και κάνετε πρόσκληση σε ανθρώπους που αγαπούν το χώρο να δημιουργήσουν μέσα στο χώρο. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να παρακολουθήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα που ετοίμασε ο καλός συνάδελφος ο Θανάσης Τσορλάκης για το Μέγαρο και θα επανέλθουμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Η ιδέα για τη δημιουργία του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής γεννήθηκε στις αρχές του 2000. Το 2003 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραχωρεί το οικόπεδο για την ανέγερση του κτηρίου και έτσι το όνειρο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Το 2005 το Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου και 2 χρόνια μετά αρχίζει η κατασκευή του επιβλητικού κτηρίου που κοσμεί σήμερα τη διοικητική πρωτεύουσα της Θράκης. Το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής φιλοξενεί την πρώτη του παράσταση στα τέλη του 2009 και παρά το μεγάλο λειτουργικό του κόστος, οι άνθρωποι που το αγαπούν και πιστεύουν σε αυτό καταφέρνουν να του δώσουν τη θέση που του αξίζει. Καταφέρνουν να το κάνουν ένα σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Από τη σκηνή του που έχει εμβαδό 190 τετραγωνικών μέτρων έχουν περάσει μέχρι σήμερα σημαντικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες και θίαση από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι προδιαγραφές του είναι τέτοιες που μπορεί να φιλοξενήσει χωρίς κανένα πρόβλημα παραστάσεις και θεάματα πολύ μεγάλου βεληνικού. Το κτίριο καταλαμβάνει έκταση 6.600 τετραγωνικών μέτρων και είναι κατασκευασμένο σε ένα οικόπεδο έκτασης 16 στρεμμάτων. Η πλατεία του Μεγάρου με την άριστη ακουστική μπορεί να φιλοξενήσει έως και 705 θεατές, ενώ το όνειρο δεν τελειώνει εδώ. Ο στόχος της επόμενης τετραετίας είναι να κατασκευαστεί ένα ακόμη κτίριο που θα φιλοξενεί και άλλες δράσεις, ενώ ο αρχικός προσανατολισμός του κτιρίου είναι να λειτουργήσει και ως συνεδριακό κέντρο πέρα από Μέγαρο Μουσικής. Φυσικά διαθέτει την ανάλογη υποδομή, ενώ είναι το τρίτο Μέγαρο Μουσικής που λειτουργεί στην Ελλάδα μετά από αυτά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Θανάση του Τσολάκη για το Μέγαρο Μουσικής, κύριε Κεφαλίδη. Πώς λειτουργεί το Μέγαρο? Να, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το Μέγαρο αυτήν την ώρα λειτουργεί με ένα μοντέλο που είναι 0 προσωπικό, 0 εμπειρίες, 0 χρηματοδότηση, ίσον ένα. Πώς γίνεται αυτό, θα μας εξηγήσετε? Ναι, αυτό θα εξηγήσω.
πρώτο μέγαρο πίσω από ένα μηδενικό υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή, όταν πάμε μηδέν προσωπικό, είμαστε οι εθελοντές της αναπτυξιακής Ροδόπης και σε μερικές περιπτώσεις έρχεται και άλλος κόσμος από την πόλη οι οποίοι βοηθούν, που συμπληρώνουν αυτή την ώρα τις θέσεις που χρειάζονται. Αυτό να σκεφτείτε ότι. Αυτό έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ένα τόσο σκεφτεί. Μεγάλο project να στηρίζεται αυτή τη στιγμή στις πλάτες των εθελοντών έχει ξαναγίνει. Δεν νομίζω. Είναι εθελοντές, οι εθελοντές οι οποίοι πιστεύουν στο Μέγαρο είναι οι εργαζόμενοι της αναπτυξιακής όπου έχει τη χρήση η αναπτυξιακή. Το Μέγαρο είναι να καταλάβει πρώτα απ' όλα ο τηλεθεατές μας ότι είναι ένας χώρος 7 στρέμματα. Ένας χώρος 29 μέτρα ύψος. Ένας χώρος όπου δεν παίρνεις το κλειδί, το ανοίγεις ένα διακόπτη και αρχίζει και λειτουργεί. Για να τον βάλουμε μπρος να λειτουργήσει σε μια παράσταση θέλει τουλάχιστον 4 με 5 ώρες πιο μπροστά. Καταλαβαίνετε ότι κάποιοι άνθρωποι τουλάχιστον 5 ώρες πιο μπροστά είναι αυτοί που είναι μέσα στο Μέγαρο και το ρυθμίζουν, γιατί είναι ένα έξυπνο κτίριο, έτσι ώστε να πάνε όλα ρολόι σε μια παράσταση. Και τουλάχιστον 2 ώρες, 1 με 2 ώρες μετά την παράσταση, πάλι εμείς μένουμε για να απορριθμιστεί, για να κλείσει το Μέγαρο. Αυτός λοιπόν ο χώρος λειτουργεί με το 0:0. 0 είπαμε προσωπικό εθελοντές. 0 εμπειρίες. Εκεί είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η περιοχή μας δεν είχε εξειδικευμένα στελέχη στην σκηνή, στους ηχοληψίες, στους θερμαστές. Αυτό είναι ένα κτίριο με 2 υπόγεια από κάτω, τις 6 στρέμματα τα υπόγεια είναι το κάθε ένα. Λοιπόν, και τι κάναμε, σιγά σιγά αναπτύξαμε. Ή αυτό που, αυτοί που ξέρουν από ομάδες το κάνουν. Είπαμε όλοι εμείς οι παίκτες της τρίτης κατηγορίας με μια σωστό management θα παίξουμε πρώτη εθνική. Και αυτό γίνεται. Είπατε ότι είναι έξυπνο κτίριο. Τι εννοείτε? Είναι όλο computerized το κτίριο. Mm-hmm. Έτσι, οι θερμάσεις, το πώς ανοίγουν, το πώς κλείνουν, όλα μέσα είναι, ρυθμίζονται από ένα control room που είναι στο δεύτερο υπόγειο. Αυτό λέω ότι είναι ένα έξυπνο κτίριο. Λοιπόν, και πάμε σε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση, αν και χτυπάμε τις πόρτες των φορέων, καταφέραμε μέσα στα 4-5 χρόνια λειτουργίας που είμαστε σήμερα να μας δώσουν μόνο 140.000. Δεν χρωστάει το Μέγαρο. Άλλο ένα παράδοξο της ελληνικής κοινωνίας. Ένας τέτοιος χώρος λειτουργεί χωρίς να δημιουργεί μαύρες τρύπες στον προϋπολογισμό. Βέβαια, αυτό σε μια κοινωνία η οποία είναι εθισμένη στο αίμα και στην καταστροφή, δεν είναι οι καλές πρακτικές, θεωρώ ότι περνάνε δύσκολα, απαρατήρητες. Και το τρίτο κομμάτι, σας είπα, η χρηματοδότηση, πώς την κάνουμε? Μια πάρα πολύ καλή διαχείριση χρημάτων. Έτσι. Αυτό βέβαια, το λέω πάντα, ο σωστός τρόπος είναι να γίνει οργανισμός, όπως είναι τα άλλα δύο μέγαρα. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, το οργανισμό? Αυτή την ώρα πουθενά. Αυτή την ώρα είναι είμαστε κάπου. Στο κενό. Ναι, όπου και εμείς είμαστε στο κενό και μπορούσαμε εμείς, τα στελέχη της αναπτυξιακής και η εταιρεία αναπτυξιακή με το διοικητικό της συμβούλιο, να πούμε το κλείνουμε. Το είπαμε πέρσι τον Ιούνιο. Και μας είπαν θα σας δώσουμε 100 χιλιάρικα, μην το κλείσετε, θα σας μας δώσαν υποσχέσεις. Δυστυχώς τα 100 δεν τα πήραμε ποτέ, αλλά δεν μου άρεσε να παραπονιέμαι εγώ, τέλος πάντων το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Εμείς είπαμε λοιπόν πάλι έχουμε δύο επιλογές. Ή να το κλείσουμε. Το να κλείσεις όμως ένα μέγαρο το απαξιώνεις. Και μετά. Αρχίζει φθήνος απορία. Φθήνος απορία, όχι μόνο του κτηρίου, το ονόματός του. Και το μέγαρο δεν είναι όνομα του μεγάρου, είναι όνομα της περιοχής. Είναι σύμβολο περιοχής, είναι σημειολογικό σημείο της περιοχής αυτή την ώρα. Γι' αυτό πολλά μέρη κάνουν μέγαρα ή κάνουν πολιτιστικά κέντρα. Το Μουσείο της Αθήνας, της Ακρόπολης λες, αυτή την ώρα το επισκέπτεται κόσμος. Λοιπόν, δίνεται ένα μοντέλο λειτουργίας πολύ διαφορετικό, κύριε Κεφαλίδη. Ναι. Αυτό είπατε ότι δεν περνά απαρατήρητο. Με θετικό τρόπο σας κάνουν ερωτήσεις άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν το έργο σας, πώς λειτουργείτε, αν μπορείτε να αποτελέσετε παράδειγμα για άλλα εγχειρήματα, όχι, σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Όχι, αυτή η ερώτηση που μου κάνατε είναι η πρώτη φορά που μου κάνατε την ερώτηση, πώς το λειτουργείτε. Δεν μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Μου κάνατε την ερώτηση που ξοδέψω τις 238.000 για 4 χρόνια και λέω, το ερώτημα είναι που ξοδέψω 238.000, είναι πώς το λειτουργήσαμε μόνο 238.000 ένα τέτοιο τέρας. 4 χρόνια. Και πώς είναι δυνατόν να βγάλουμε 238 και να ξοδέψουμε 238. Όχι. Δεν μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Εμείς βέβαια, παντού σε όλους τους δημόσιους φορείς, όταν παρουσιάσαμε αυτά που θέλουμε, το δέχονται σαν καινοτόμο αυτό το πράγμα και γι' αυτό μας εγκρίνουν, αλλά δεν παίρνουμε τα λεφτά στο τέλος. Ποια είναι η δυναμική του, τι προσδοκίες έχετε? Η δυναμική του, σε κάποιο σημείο είπα νομίζω και σήμερα, ότι είναι, μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στο 30%. Έχει πολύ ακόμα να δώσει, πολύ δρόμο να δώσει. Φανταστείτε ότι τα οδεία
ή δεν έχουν χτυπήσει τις πόρτες για να κάνουν πρακτική τα παιδιά τους μέσα. Φανταστείτε ένα παιδί το οποίο, ένας καλλιτέχνης και μεγάλοι καλλιτέχνες τελειώνουν τις σπουδές τους και δεν έχουν κάνει πρακτική μέσα σε τέτοιους χώρους. Και τα δικά μας τα παιδιά της Θράκης έχουν, ας πούμε, το πλεονέκτημα να μπορούν να κάνουν πρακτική. Το μουσικό σχολείο της Κομοτηνής έρχεται και κάνει πρακτική αλλά και ανεβάζει παραστάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τα παιδιά μας να ακούνε σε ένα μέγαρο που έχει από τις καλύτερες ακουστικές στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχουν πει όλοι οι μουσικοί, της Λυρικής ο Μαέστρος, η Ελευθερία Δρομητάκη πρόσφατα, ο Μαέστρος της Ορχήστρας Στράους. Αυτή λοιπόν, λέω μια παράσταση, σαν ένα σχολείο, σαν ένας χώρος ο οποίος βοηθάει τα παιδιά. Όπερα δεν έχει ανέβει επάνω. Έτσι. Λοιπόν, και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το Μέγαρο και να μην βιαζόμαστε, διότι αυτοί οι μεγάλοι χώροι είναι χώροι οι οποίοι γίνονται για βάθος χρόνου. Κοιτάξτε στην διπλανή Βουλγαρία, αν πάμε στη Στάρα Ζαγόρα, είναι μια όπερα η οποία έρχεται από πολλές δεκαετίες πίσω. Και πρόσφατα ήταν έμαθα ο συνθέτης της, ήμουν και εγώ καλεσμένος, αλλά δεν μπορούσα να πάω, που έβγαλε τον Πόλεμο των Άστρων, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε κάποιους φίλους ότι θέλει, λέει, να έρθει στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής για να παίξει. Και όταν ρωτήσαν, ναι, όμως πώς θα σας φέρουμε, είστε ακριβώς εσείς. Τα λεφτά, λέει, δεν είναι πρόβλημα. Πολλοί καλλιτέχνες, όταν είναι ωραίος ο χώρος, τον επιλέγουν. Καλή ακουστική τον επιλέγουν μόνο και μόνο για να παίξουν εκεί. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα με άλλο θέμα. Οκ, okay, πολύ ευχαριστώ. Επιστρέφουμε από το μικρό διάλειμμα που κάναμε για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Κεφαλίδη. Κύριε Κεφαλίδη, να πάμε στα θέματα της αναπτυξιακής. Η αναπτυξιακή θεωρήθηκε... Άλλο κώδικα τώρα. Άλλο κώδικα. Ναι. Η αναπτυξιακή θεωρήθηκε για πολλά χρόνια ως από μια από τις καλύτερες προσπάθειες σε πανελλήνια κλίμακα, θα έλεγα. Και σαν μοντέλο. Και σαν μοντέλο. Αυτή τη στιγμή, εσείς που αγωνιστήκατε για την ανάπτυξη και αδιαλείπτως καταθέτατε προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, βλέπετε την πατρίδα μας και την περιοχή μας σε αυτή την κατάσταση. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που έχετε? Πίκρα. 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 Αλλά πίκρα διότι θεωρώ ότι είναι αδιανόητο μετά από τόσα χρόνια, μετά τον πόλεμο, να υπάρχουν οικογένειες οι οποίες να ζουν σε συνθήκες κατοχής. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό πίκρα, είναι ότι και υπάρχει μεσαία τάξη η οποία βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένη με οικονομικά προβλήματα. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι όχι είναι μόνο πίκρα, είναι και αγανάκτηση. Αλλά αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι αυτή την ώρα θυμός. Και η άλλη πλευρά που το αφήνω και αυτό στην άκρη είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και χρειάζεται αυτήν, γιατί εγώ θεωρώ πάντα υπάρχουν σε όλα τα προβλήματα λύσεις. Και οι λύσεις έρχονται από τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η χώρα αυτή, η οποία έχει περάσει πολέμους, έχει περάσει καταστροφές, έχει περάσει αυτήν την ώρα την μικρασιατική καταστροφή, όπου ήρθαν τουλάχιστον οι προγονείς μου, οι δικοί μου, σαν πόντι που είναι, εγώ έχω γνωρίσει και του προπάπου μου, ήρθαν με τίποτα και κτίσαν και δημιουργήσαν και φτιάξαν μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας και δίνουμε αυτή την εικόνα του επέτη. Αυτή την ώρα, ή έτσι θέλω να μας παρουσιάσουν κάποιοι. Κάποιοι Έλληνες δεν είμαστε έτσι. Και θεωρώ όλοι οι Έλληνες δεν είναι έτσι. Είναι Έλληνες με αξιοπρέπεια. Έχουμε ένα λαό με αξιοπρέπεια που μας το διδάσκει η ιστορία την οποία διδακτήκαμε, όχι μόνο αυτή που διδακτήκαμε στα σχολεία μας, αυτά που μας διδάξαν οι γιαγιάδες μας. Αυτά που είπατε, η γκάιντα, είναι η γκάιντα που μας έκανε να είμαστε αξιοπρεπείς σαν λαός. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εδώ χρειάζεται ομάδες Ελλήνων, άλλοι Έλληνες, να καθίσουμε και να βρούμε ιδέες, να εφαρμόσουμε project και να εφαρμόσουμε σχέδια που θα φέρουν την ανάπτυξη και τη διαφορετικότητα. Αυτή τη στιγμή η αναπτυξιακή εταιρεία είναι σε αυτό τον προσανατολισμό. Ναι. Εσείς περνάτε και εσείς δύσκολα, φαντάζομαι. Ναι. Είστε και εσείς κομμάτι αυτής, ναι, της και... κοινωνίας που υποφέρει. Ναι. Αλλά όμως από την άλλη πλευρά μας περιγράφει, δεν μένετε σε αυτό που Όχι. συμβαίνει. Μας περιγράφετε λύσεις και δίνετε φως στο τούνελ.
Πώς αυτό αποτυπώνεται στις πρακτικές σας? Κοιτάξτε, και στο σχεδιασμό της εταιρείας? Κοιτάξτε. Μέσα από διασυνοριακά προγράμματα, μέσα το από κώδικα, διακριτικές συνεργασίες. Τον κώδικα, θέλουμε πάλι τον κώδικα της δικής σας επιλογής. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στις αντίληψεις, είτε καθόμαστε όλοι μαζί και κλαίμε. Έτσι. Ναι. Και βέβαια θα είναι πολύ καλό να κλαίμε όλοι, γιατί εκτονωνόμαστε, αλλά θα κλαίμε για πολύ καιρό. Είτε χρειάζεται κάποιοι να πούν, όχι ρε παιδιά, καθίστε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Οι αναπτυξιακοί, φαντάζεστε, και αρκετές αναπτυξιακές επιβιώσαν οι ιδιωτικές εταιρείες, πρέπει να πούμε έτσι. Δεν έχουμε επιχορήγηση από πουθενά. Επιβιώσαμε και επιβιώνουμε. Ενώ πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες κλείνουν. Και επιβιώσαμε κάνοντας πολύ απλά πράγματα. Φέρνοντας σχέδια τα οποία δίνουν επιχειρηματικότητα. Να σας πω πρώτα το εξής παράδοξο που συμβαίνει. Εμείς ένα από τα προγράμματα που έχουμε το Leader. Ξέρετε ότι έχουμε ρεκόρ προτάσεων στο Leader τώρα στην κρίση, που δεν είχαμε ποτέ. Θεωρώ ότι το πρώτο πάραμα το οποίο λειτουργήσε ήταν η εμπιστοσύνη των επενδυτών, αυτών που έχουν χρήματα. Σου λέει, ο καλύτερος τρόπος να επενδύσουν είναι να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο. Και επειδή η αναψυχιακή είναι εμπιστοσύνης, θα επενδύσω εκεί. Τι σημαίνει? Θα διαχειριστούν σωστά τα χρήματα, θα μου δώσουν χρήματα, δεν θα πέσει έξω η επιχείρησή μου, γιατί να με επενδύσω εκεί. Είμαστε λοιπόν αξιόπιστοι ομιλητές οι αναψυχιακές. Όσον αφορά το τι κάνουμε τώρα, αυτή την ώρα, όπως σας είπα, δεν θα μιλήσω για αυτά που σχεδιάζουμε να κάνουμε, γιατί είναι αρκετά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το κυριότερο με ιδιωτικούς φορείς, γιατί εγώ πιστεύω πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία και πιστεύω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία όταν είναι μαζί, συνεργατικά, με λιγότερο κράτος. Όταν λέω λιγότερο κράτος, δεν σημαίνει λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί το λιγότερο κράτος στην Ελλάδα κανονίζει λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Λιγότερο κράτος σημαίνει λιγότερη παρέμβαση του κράτους, λιγότερη εξάρτηση από το κράτος, για να μπορέσει ο ιδιώτης να ξεδιπλώσει αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι οι αναψυχιακές παίζουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή είναι ενδιάμεση μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε ιδέες οι οποίες να φέρουν επιχειρηματικά σχέδια. Εγώ θα πω μόνο σε τίτλους. Τα σχέδια τα οποία σκεφτόμαστε και δεν θα τα αναπτύξω αυτά. Ένα project έχει να κάνει καθαρά με τουρισμό. Δεύτερο project και brand names στον τουρισμό. Περιορίζεται στο θα σας ρωτήσω για τα brand names, ναι, και αν υπάρχουν σε τοπικό, ναι, επίπεδο. Θα πάμε. Νομό Ροδόπης. Το δεύτερο έχει να κάνει με startup επιχειρήσεις. Γιατί θεωρώ ότι με ένα πανεπιστήμιο ενεργό στην περιοχή μας είναι αναγκαίο να κρατάμε αυτές τις ιδέες, γιατί εγώ θεωρώ ότι έχουμε καλό πανεπιστήμιο και εγώ θεωρώ ότι είναι καλά τα πανεπιστήμια μας. Υπάρχουν αρκετά ερευνητικά κέντρα και καθηγητές οι οποίοι κάνουν πολύ καινοτόμα πράγματα. Μένει απλώς να εντοπιστούν και συνδεθούν. Με ένα τέτοιο πανεπιστήμιο να μην υπάρχει ένα μοντέλο να συγκρατεί τις ιδέες και να τις κάνει επιχειρηματικότητα και να συγκρατεί αυτούς τους νέους ανθρώπους, να μην τους αφήνει να φεύγουν, να μην είναι πέρασμα το πανεπιστήμιο όπως έχουμε. Υπάρχει προθυμία από τους νέους ανθρώπους για αυτά τα νέα ξεκινήματα, τα startup που μας λέτε? Ναι, υπάρχει, αλλά εγώ με αυτούς τους νέους που αρχίσαν είδαν πολλά προβλήματα γραφειοκρατικά. Αυτό που συνήθως αντιμετωπίζει. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζαν οι αντίστοιχοι φορείς δημόσιοι τι είναι αυτή η επιχείρηση, ποιας μορφής επιχείρηση κάνουν. Και δημιουργήσαν πολλά προβλήματα. Έχουν βρει χρηματοδότηση και δεν το κάναν. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει στην κοινωνία μας να φτιάξουμε οπωσδήποτε μικροοικονομίες. Δηλαδή να μπορεί, είναι μοντέλα αυτά, με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από άλλους πηγές, αλλά να δίνουν γρήγορα χρήματα, κάτι που άλλες περιοχές της Ελλάδος το κάνουν. Άρα έχετε προσανατολισμό θετικό? Έχουμε μέσα προβλήμα στην κρίση και μέσα στη δυσκολία. Και θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα, μόνο εγώ θεωρώ υπάρχει ελπίδα όταν αφήσουμε τον καναπέ. Τουλάχιστον αυτό είναι, αυτό να είναι πολύ σημαντικό. Καναπέ, να αφήσουμε τον καναπέ και να ενωθούμε. Γιατί το να καθόμαστε και να παρακολουθούμε αμέτωχοι και παθητικοί δεν προσφέρουμε τίποτε. Να αφήσουμε τον καναπέ και να είμαστε συμμετοχικοί. Εκεί είναι συμμετοχική δημοκρατία παντού. Μην ανακαλύπτουμε αυτή την ώρα τον δήμαρχο, τον ανακαλύπτουμε μετά από 4 χρόνια. Ο κάθε πολιτικός για να μπορεί να αποδώσει θέλει να έχει συμμετόχους, τους πολίτες του, στο σύλλογο γονέων, στους συλλόγους που υπάρχουν, στους επαγγελματικούς συλλόγους, να είναι όλοι συμμέτοχοι. Γιατί όταν είναι συμμετοχική η κοινωνία, τότε η κοινωνία γίνεται καλύτερη. Η τοπική οικονομία πώς είναι για σας, τι προσανατολισμό πρέπει να έχει και αν
Θα θέλατε να μου πείτε αν ξεχωρίζετε κάποια, αν υπάρχουν brand names στην δική μας περιοχή. Ποια είναι αυτά? Πάμε πρώτα απ' όλα στην τοπική οικονομία που είπατε. Θεωρώ ότι είμαστε σε πλεονεκτική θέση, γιατί είμαστε το κέντρο της μιας διαβαλκανικής αυτήν την ώρα, έτσι. Είμαστε μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης τώρα Τουρκίας. Το έχετε ειδικά εδώ στην Αλεξανδρούπολη, το έχετε δει αυτό το πράγμα. Έχουμε και από πάνω μας, με τους καθέτους άξους που ανοίξαν και ειδικά με τον τελευταίο που άνοιξε, που ενώνει την Κομοτηνή με τη Βουλγαρία, η Μακάζα, βλέπουμε ότι έχουμε εκατομμύρια κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει πρόσβαση προς τα μας. Είμαστε πύλη. Και πύλη για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ανοιχτή. Ανοιχτή σημαίνει να έχεις κάτι να τους δώσεις. Να αλλάξουμε όλο τον προσανατολισμό μας και να σκεφτούμε ότι έχουμε εν δυνάμει πελάτες όπως έχουν τα νησιά. Φανταστείτε, ένας για να πάει από τη Γερμανία στην Κρήτη χρειάζεται πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι να πάει από το Βουκουρέστι του Βελιγράδι στην Κομοτηνή τώρα. Και θα πάει και με το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα είναι ο προσανατολισμός, λοιπόν, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και της προσέλκυσης υπηρεσιών προς τα εκεί ή από εδώ προς τα εκεί, είναι ένας τομέας που πρέπει να τον κοιτάξουμε πολύ σοβαρά εμείς εδώ, στην περιοχή μας. Η τοπική ηγεσία τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτήν την αγωνία της κοινωνίας, την αγωνία των ανθρώπων όπως η δική σας, στο να κτίσουμε κάτι καινούριο? Κοιτάξτε, και να πάμε σε ένα καινούριο προσανατολισμό. Ότι οποιαδήποτε τοπική ηγεσία, πρώτα απ' όλα, αφού τους ψηφίσαμε αυτό που ψηφίζουμε, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή. Έτσι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία λέει ψηφίζουμε τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος είναι ο καλύτερος που εκεί. Από εκεί πέρα, για να γίνει καλύτερος, χρειάζεται να έχει τη συμμετοχή μας. Εμείς ανακαλύπτουμε, το είπα και προηγούμενα, τον κάθε τοπικό άρχοντα μετά την τετραετία. Πρέπει και ή τον ανακαλύπτουμε όταν θέλουμε ένα μικρό ρουσφέτη. Και να έχει θέληση, τον μπλοκάρουμε. Σκοπός είναι λοιπόν οργανωμένα. Είπαμε, επαγγελματικούς συλλόγους. Συλλόγους. Όλοι έχουμε, επιμελητήρια. Όλοι αυτοί οι φορείς θέλουν τη συμμετοχικότητά μας. Ο καθένας από εμάς κάπου ανήκει. Θέλουν λοιπόν την ομαδικότητα, συμμετοχικότητα ή αυτό που λέω εγώ πολλές φορές, θέλουν τη δημιουργία τοπικό λόμπι. Τοπική οικονομία. Όλοι οργανωμένα σε μικρές ομάδες, όπου μέσα είναι και υπάλληλοι, είναι μέσα και πολιτικοί, είναι μέσα και στελέχοι της κοινωνίας επιχειρηματικότητας, ενώνονται αναομάδες για να φτιάξουν κάτι. Για να αναπτύξουν ένα μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, να φτιάξουν ένα προϊόν. Αυτές οι τοπικές ομάδες λοιπόν είναι αυτές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι φεουδαρχικής μορφής. Είναι μια κοινωνία η οποία κοιτάει στο κέντρο. Έτσι. Όλοι μας κοιτάμε προς την Αθήνα. Να ανακαλύψουμε τώρα και την περιοχή μας. Πρέπει να ομαδοποιηθούμε εμείς, ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να παράγουμε προϊόντα εμείς με τη συμμετοχικότητα όλων μας. Αυτό είναι το βασικότερο. Τοπικές οικονομίες είναι η λύση για την Ελλάδα. Ταξιδεύετε πολύ συχνά. Ναι. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε χώρες κοντινές μας, όπως είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Έχετε συναναστρέφεστε με ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες. Έχετε ανοιχτές τις κεραίες στον σύγχρονο κόσμο. Τι ακούτε και πώς παρακολουθείτε τους ξένους ανθρώπους να περιγράφουν την πατρίδα μας? Θα σας απαντήσω ως εξής. Πρώτα απ' όλα, ταξιδεύω στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί είμαι αντιπρόεδρος στον ΑΧΕΠΑ, οπότε συμμετέχω στην οργάνωση ΑΧΕΠΑ και στα διοικητικά συμβούλια που γίνονται στην Αμερική. Θα σας πω για ποιο λόγο οι ομογενείς μπήκαν στον αγώνα να δημοσιοποιήσουν ότι δεν είμαστε έτσι Έλληνες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην Αμερική ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την εικόνα στη γειτονιά τους ότι ήταν οι οικογενειάρχες, ήταν οι εργατικοί, ήταν οι ευέλικτοι, ήταν ο Έλληνας ο έξυπνος και ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι στους πολίτες ή συμπολίτες τους να τους κοιτούν περίεργα. Αυτό δεν μπορούσαν να το δεχτούν, διότι ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Και τότε οι ομογενείς σε όλα τα μέρη και μήκη κάνανε ένα αγώνα τιτάνιο για να αλλάξουν αυτή την εικόνα. Εγώ πιστεύω δεν είμαστε έτσι, αλλά μας κοιτούν περίεργα. Έτσι. Ακούν τώρα κάτι περίεργα ανέκδοτα, γίνετε σαν και εμάς, πάτε καλά, θα πτωχεύσετε. Αυτά που ποτέ δεν τα ακούγαμε σε κάθε περίπτωση. Εμείς σε κάθε περίπτωση τα ακούμε, αλλά τους δίνουμε τη διαφορετική εικόνα. Ότι δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε εμάς. Κρίνε πώς είμαστε εμείς. Πώς παρουσιαζόμαστε εμείς, έτσι είναι και η υπόλοιπη χώρα. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά πολλές χώρες έχουν περάσει δυσκολίες. Δεν είμαστε οι μόνοι. Μία από την πηγή των δυσκολιών που έχουμε, κύριε Κεφαλίδη, κατά τη γνώμη σας, είναι ότι αδυνατούμε να συνυπάρξουμε και να πάμε στο όλοι μαζί.
Λειτουργούμε περισσότερο με όρους διαχωρισμού στην πατρίδα μας, μεταξύ μας. Δυσκολευόμαστε να πάμε στο επόμενο στάδιο, είναι αυτό, στο στάδιο που περιγράφεται. Το να βρεθούμε μαζί, το να κουβεντιάσουμε, το να πάμε σε συνέργειες, το να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Είναι ένας διαφορετικός δρόμος που δεν τον έχουμε μάθει, φαίνεται να μην είναι στην κουλτούρα μας. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Μιλάτε για τη συμμετοχικότητα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ένα πολύ μικρό μέρος της κοινωνίας είναι συμμετοχικό. Από την εμπειρία μου βλέπω ότι όταν και όταν φτιάξεις μια ένωση ή μια τοπική οργάνωση για να πας, οργάνωση εννοώ όχι οργάνωση νομικής μορφής, 5, 6, 10 άνθρωποι για να μπορέσουν να παράγουν κάτι, ίσως είναι οι φίλοι μας αυτοί που αρχίζουν οι ίντρικες μεταξύ μας. Το βασικό στοιχείο είναι να γίνουμε περισσότερο συμμετοχικοί. Και εγώ θεωρώ να αυξήσουμε το ποσοστό, εγώ το βάζω και στο 40%, να το πάμε στο 80%, να είμαστε συμμετοχικοί. Και είπα τον απλό τρόπο, στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων. Όλοι οι γονείς να συμμετέχουν. Ακόμα και σε αυτόν. Είναι πολύ βασικό στοιχείο. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το διαφορετικό, αλλά και το κυριότερο, να βγάλουμε από το μυαλό μας πλέον το φίλος και πολιτός. Να κοιτάξουμε, να ψάξουμε τον χρήσιμο και αποτελεσματικό στην κοινωνία. Γιατί στην κοινωνία μας λέει, έλα μωρέ κολυτάρι είναι, πώς να το ρίξω. Κολυτάρι είναι για να πίνεις ρετσίνα, κολυτάρι είναι για να πίνεις ούζο, κολυτάρι είναι κάτι παρέα. Όταν είναι να συνεργαστείς όμως, θες τον χρήσιμο και αποτελεσματικό. Δεν θες τον κολλητό σου. Έχουμε μια φοβικότητα απέναντι στις συνεργασίες. Να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας και να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος ξέρει να κάνει. Γιατί αν βρούμε ο καθένας μας τον χρήσιμο και αποτελεσματικό σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και όχι τον φίλο και κολλητό, και αν το κάνουμε αυτό στην καθημερινότητα, το ανακαλύψει η πολιτική. Γιατί και οι πολιτικοί ψάχνουν να βρουν τους φίλους και κολλητούς και όχι τους χρήσιμους και αποτελεσματικούς. Νομίζω έχει να δώσει πολλά ακόμη και η τοπική μας κοινωνία, αλλά και η χώρα μας ολόκληρη. Έχει μια δυσκολία, πιστεύετε, η τοπική ηγεσία να περιγράψει τον προσανατολισμό της περιοχής μας? Θεωρώ ότι η τοπική ηγεσία έχει δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε δυσκολία. Όταν οι πολίτες δεν έχουν καθαρή εικόνα και οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν καθαρή εικόνα. Εγώ το πρώτο που κάνω όταν πάω σε μια περιοχή για να κάνουμε το αναπτυξιακό. Αρχίζω και ρωτάω. Και ρωτάω τους πάντες. Ρωτάω τον περιπτερά, ρωτάω τον... Πώς βλέπεις την περιοχή? Πώς τη βλέπεις? Ποια είναι η ματιά σου? Τι βλέπεις? Πώς μοιάζει? Και πώς θα ήθελες να είναι? Είναι δύο εικόνες. Από αυτές τις δύο εικόνες καταλαβαίνεις περίπου τι μπορεί να κάνεις σε μια περιοχή. Γιατί περισσότερες φορές τα αναψηφιακά σχέδια τα οποία εφαρμόζονται για άλλες περιοχές. Ένα αναψηφιακό σχέδιο εφαρμόζεται ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία ενός πληθυσμού. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που μπορούμε να το κάνουμε και στους δημάρχους. Πες μας πώς βλέπεις την περιοχή σου και πώς θα ήθελες να είναι. Δύο εικόνες. Πού είμαι και πού πάω. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει πολύ όμως και την τοπική ηγεσία, αν έχει τέτοιους προσανατολισμούς και οι απλοί πολίτες. Εγώ βλέπετε συνέχεια επιμένω σε εμάς τους πολίτες. Είναι δύναμη ο πολίτης. Ο οποίος ο πολίτης βοηθάει τον τοπικό άρχοντα, τον οποίο αυτός ψήφισε. Δεν είμαι αυτός που πιστεύω στους κακούς πολιτικούς. Αν είναι κακός πολιτικός, εμείς τον ψήφισαμε. Δεν ήρθε μόνος του. Μόνο στις δικτατορίες έρχονται. Λοιπόν, αφού λοιπόν εμείς τους ψηφίσαμε, πρέπει να τους εμπιστευτούμε και να συνεργαστούμε μαζί τους, αφού ανακαλύψουν πρώτα απ' όλα εμείς τι θέλουμε. Εμείς περιμένουμε στα εύκολα. Όταν κάτι δεν γίνει, λέει φταίνει ξένοι, φταίνει άλλοι. Να αφήσουμε το φταίνει άλλοι. Φταίμε εμείς πρώτα απ' όλα. Για αυτό το οποίο δεν βρήκαμε και να βρούμε το δρόμο και την εικόνα που εμείς θέλουμε. Ποιος είναι ο δρόμος της Θράκης κατά τη γνώμη σας? Αν πιο εξειδικευμένα σας ρωτούσε κάποιος, ποιος είναι ο δρόμος της Θράκης? Είναι ο τουρισμός? Είναι το φυσικό της περιβάλλον? Είναι η πλούσια παράδοσή της? Είναι η δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις σε τομείς ιδιαίτερους? Είναι όλα αυτά μαζί? Είναι κάτι που δεν διαφαίνεται ακόμη? Από την δουλειά τη δική σας και από την έρευνα τη δική σας και από τον συγχρονισμό τον δικό σας με πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικές σχολές, τι προκύπτει? Εγώ θεωρώ ότι ο δρόμος της Θράκης είναι αυτή την ώρα να βασιστεί πάνω σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέα που να παράγει, γιατί μπορεί να παράγει προϊόντα αυτή την ώρα. Χρειάζεται τεχνογνωσία όμως, οι αγρότες μας χρειάζονται εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Χρειάζονται συνεργατικότητα και κάποιος να τους βοηθήσει πάνω σε αυτόν τον τομέα. Γιατί νομίζω σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι μόνοι τους κέρμοι και μόνο ξέρουν πολλές φορές τους κατακρίνουμε και δεν ξέρουν πολλές φορές τι τους έχουμε δώσει υπηρεσίες αυτούς τους ανθρώπους.
που τους ξεχνάμε. Άρα είμαστε θεωρώ στο πρωτογενής τομέα. Πρωτογενής διατροφικός τομέας είναι πολύ δυνατός. Μπορεί να δώσουμε πολύ καλά προϊόντα που σε συνδυασμό με τον τουρισμό μπορούν και το φυσικό περιβάλλον. Φανταστείτε ότι είναι μια περιοχή που σε μικρό χρόνο βρίσκεσαι από βουνό, σε χιονοδρομικό κέντρο, σε θάλασσα και σε βιότουπο. Πέστε μου πόσες περιοχές του κόσμου έχουν αυτή τη δυνατότητα. Να σας πάω από το Δέλτα, να σας πάω στη Δαδιά, να σας πάω στη Βιστονίδα και να σας πάω στην ορεινή Ροδόπη και να σας πάω και στη θάλασσα. Πολύ ωραίες παραλίες. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτά όλα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον μπορεί να το κάνουν έναν προορισμό της περιοχής μας με αυτούς τους άξονες που σας είπα. Περιβάλλον, προσελκυσιμότητα, λόγω τουρισμού και καλής διατροφής και καλής ζωής. Και το πλεονέκτημα το δικό μας, θα πω των Θρακιωτών, είμαστε εμείς οι Θρακιώτες. Μας τα είπατε όλα. Ναι. Να μην ρωτήσω πιο εξειδικευμένα κλείνοντας για τον δικό σας κώδικα ζωής. Μας τα είπατε όλα, νομίζω, κύριε Κεφαλίδη. Και να πιστέψουμε σε εμάς. Δηλαδή, ο Θρακιώτης είναι αυτός που είναι ο φιλόξενος. Να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε δώσει πολλά μέσα από την ιστορία και μπορούμε να δώσουμε πολύ παραπάνω, ώστε να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι είμαστε προορισμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης. Και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Με άλλα κεφάλαια από τις δραστηριότητες της αναπτυξιακής. Ελπίζω να βγει και ο κώδικας της ζωής μας. Βεβαίως. Ο κώδικας ζωής ήταν ξεκάθαρος. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε γιατί και απόψε ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.